πάλι άστοχος. Πάλι στην αντεπίθεση Παλέμα και ο Δαμιανό. Νέα απόπειρα για τρίποντο από τον Νικολάου, εύστοχο και αυτό. Και 80-73 Παλέμα εκεί. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν στον πάγκο. Τελικά υπάρχει πολύ μεγάλο πάθος. Τα χρόνια δεν έζησαν την αγάπη για τον μπάσκετ που ένιωθαν. Ναι, αποτυχημένη επίθεση των νέων. Και 2 λεπτά πριν από τη λήξη. Οι Παλέμα έχουν και πάλι την μπάλα. Δαμιανού. Νέο σουτ 3 πόντων από τον Λαογιάννη. Έφυγε αυτό. 83-73. Από ένα πολύ ωραίο σουτ του Λαογιάννη. Πάλι αποτυχημένο τρίποντο από τον Μακάριο. Παπα-Νικολάου τώρα. Στο Λαογιάννη. Πάλι ο Λαογιάννης. Επιχείρη και νέο τρίποντο. Άστοχο αυτή τη φορά. Αλλά παίρνει το rebound. Ο Κολιόπουλος και αστοχή και πάλι. 85-73 blackout οι νέοι. Από 73-71 υπέρ τους το σκορ είναι 73-85, δηλαδή 0-14 για τους Παλέμαχους. Ο Μακάριος τώρα και ευστοχή μετά από πάρα πολλή ώρα, 75-85. Θέλει όμως μόνο ένα λεπτό ο Παπα-Νικολάου. Χάνει την μπάλα ο Λαμιανός από το Μακάριο, σουτάρει για τρίποντο ο Μακάριος, αλλά ευστοχή. Κουλούρης, ευστοχή, καλά κεφάλαιο από το Κουλούρη. Και 78-85 είναι τώρα το σκορ, 46 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Και 79-85, Λαογιάννης, Σαλβάνος. Σουτ, 2 πόντων εντελώς άστοχο από το Μαντά. 38 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Σουτ 3 πόντων από τον Κουλούρη άστοχο. Μαντά στην μπάλα. 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Σαλβάνος στο Λαογιάννη. Γυρίζει την μπάλα τώρα. Ο Λαογιάννης σουτάρει για τρίποντο. Και αστοχή και πάλι. Πανηγυρίζει πολύ έντονα στον πάγκο των Παλεμάχων. Αστοχή είναι σε ένα σουτ τώρα. Ο Κουλούρης. Αλλά ο Αγνάς έχει κρυθεί υπέρ των Παλεμάχων. Στίβας, Μαντάς και πανηγυρικά ο Κολιόπουλος, 90. Θερμά χειροκροτήματα για όλους τους παίχτες. Ίσως μερικοί από την Βερτεράνο πρέπει να βλέπουμε τώρα τη βράβευση των αθλητών του τμήματος Στίβου, τον κύριο Ναμπίλ Μωράντ, δημοτικό σύμβουλο. Βλέπουμε τον Μπερκή, τον Ιακωβάκη, τις αδελφές Χατζή, τον Σωτήρη τον Ιακωβάκη, στο αδερφό του Τσαρλί. Γίνεται τώρα βράβευση των νεότερων αθλητών του Στίβου από τον κύριο Λιβάδα, πρόεδρο του ΚΕΠΕΠ.
Το βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε τώρα την απονομή στους αθλητές του μπάσκετ. Βλέπουμε τώρα και μια επίδειξη αγώνα πικ-πογκ από δύο αθλήτρες της ΑΕΛ. Θα το βάλω, θα το πάρω, λέγε. Βλέπω. Το πικ-πονγκ της ΑΕΛ Αθηνών είναι στη β' εθνική κατηγορία. Είναι ένα άθλημα που δεν είναι αρκετό διαδεδομένο. Όμως παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Μπορεί κανείς να παίζει σε όλη τη ζωή πικ-πονγκ. Οι αθλήτρες είναι η Βούρου Ινεφέλη δεξιά και η Κοντού η Μαρία αριστερά. Ασχολούνται με το πικ-πονγκ λιγότερο από ένα χρόνο. Έχουν κάνει κάποια σημαντική πρόοδο από την Εφίουλη στην κυρίου Γουστά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο σωματείο το οποίο έχει κλείσει το 14ο αιώνα ζωής έχει μνήμη, θυμάται όλους τους αθλητές που έχουν περάσει, τουλάχιστον όσους μπόρεσε να παραδοθούν εδώ πέρα σήμερα. Πιστεύω ότι όταν ένα σωματείο, ένας οργανισμός γενικά έχει μνήμη, θυμάται το παρελθόν του, έχει σίγουρα παρόν και θα έχει σίγουρα και μένα. Εντάξει, από την κίνηση Λεγανών είναι το σημαντικό στο οποίο ξεκίνησα με τον αθλητισμό. Με τα χρώματά της ξεκίνησα να αγωνίζομαι από πάρα πολύ μικρό. Έκανα τα όποια βήματα έκανα και έφτασα μέχρι εκεί που έφτασα. Έχω κερδίσει πολλά πράγματα. Αντίστοιχα, την κίνηση Λεγανών έχει κερδίσει μαζί με ένα πράγματα. Μαζί τέλος πάντων έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει. Θεωρώ ότι υπάρχει μέλλον, υπάρχουν παιδιά. Ελπίζω
η συνέχεια να είναι το ίδιο, να είναι προσανατολισμένη στα ταλέντα, να είναι προσανατολισμένη στους ειδικούς αθλητές, σε όλα τα κομμάτια, έτσι. Ελπίζω οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα στην Αθλητική Ένωση Λεγενών, είτε φορείς, όπως και λέγονται αυτοί, να είναι και να τις στηρίξουν. Εγώ με λίγο που σήμερα πήγα στο στάδιο της Αθλητικής Λεγενών και είδα μια τραγωδία. Να πάτε και εσείς να δείτε πώς είναι και εσύ να κάνεις μπάνιο. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Θα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή είναι θέμα υποδομής πια. Είναι ζούμε στο 2005 να φτιάξουμε κάποιες βασικές υποδομές. Τα πιο σημαντικά πολλά είναι αυτά. Να υπάρχει εξωτερική, να υπάρχουν σωστές υποδομές και πιστεύω ότι κι άλλο θα λέγονται πολύ. Αυτή τη στιγμή εγώ πρέπει να έρχομαι από δύο χρονιές τις οποίες είχα ένα τραυματισμό. Ουσιαστικά προστέρισε δύο σεζόν γιατί τραυματίστηκα δύο μέσα στους Ολυμπιακούς και άργησε πάρα πολύ με την κατάσταση να ξεκινήσω την δεύτερη σεζόν. Αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, δεν έχω κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Έχω ξεκινήσει κανονικά στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα την προετοιμασία. Όλα πάνε καλά. Κάποιους υπερευρωπαϊκούς αγώνες στο Γκέντεμπορ και παγκόσμιο κύπελλο εθνικών ομάδων στην Ελλάδα. Είναι οι δύο μεγαλύτερες διοργανώσεις της σεζόν. Θεωρώ ότι αν είμαστε υγιείς, όλα μπορούν να γίνουν. Είμαστε καλά. Στη δεξίωση για τα 25 χρόνια της ΑΕΛ είμαστε στο κέντρο Διαμαντής, όπου έχει παρατηθεί ένας μπουφές. Ενώ στην οθόνη προβάλλεται κούρσες του Περικλή Ακοβάκη για το 2003. Βλέπουμε τώρα κάποιες απονομές που γίνονται στο παλιούς παράγοντες της ΑΕΛ, από τον κύριο Νικολακόπουλο. Ο κύριο Νάνε βραβεύεται. Ο κύριος Αγγελάτος, κύριος Παλαδινός και νεότεροι. Σωτήρης ο Καλογερόπουλος, Στέλιος ο Κρυπατός.